Έλα να δουλέψεις, γιατί κοίτα πόσα λεφτά βγάζεις. Πού θα βγάλεις αλλού τόσα λεφτά, ας πούμε, σε μία μέρα. Να. Έτσι και μετά αναθρηστεί όλο αυτό, είναι σαφέστατα πολλά λεφτά. Υπήρχε το μεγάλο οικονομικό δέλεαρ στη μέση. Εγώ να σας ρωτήσω κάτι, γιατί είναι πολύ σημαντικό και στην ποινική αντιμετώπιση. Από αυτούς τους ανθρώπους που ήταν στο κύκλωμα αυτό, υπήρξε ποτέ κάποια χρήση βίας εις βάρος σας ή κάποιας απειλής για τη σωματική σας ακαιρεότητα Ή εγκλισμός ή κάποιος ενδεχομένως. φόβος για κίνδυνο εγκλισμού, δηλαδή πηγαίνατε, φεύγατε ελεύθερα μόνοι Ναι. σας, υπήρχε κάτι τέτοιο? Όχι, κάτι τέτοιο δεν υπήρχε. Τουλάχιστον κάτι να αντιληφθώ εγώ έτσι. Ή σας είπανε κάτι ψευδές, ας πούμε, δηλαδή σας είπαν θα βγάζετε πολλά χρήματα. Δεν τα βγάλατε αυτά τα χρήματα από αυτά που κάνατε? Κοιτάξτε, στο οικονομικό κομμάτι, εντάξει, ήταν όντως πολλά τα λεφτά. Απλά στα θέματα τα νομικά υπήρχε μια κοροϊδία. Γιατί η ερώτησή μου όταν βρέθηκα πρώτη φορά με τον ιδιοκτήτη του γραφείου ήταν ότι είναι νόμιμο αυτό, υπάρχει κάποια, εννοώ, κάποια κάλυψη. Υπάρχει περίπτωση να βρω τον πελά μου, κόβονται αποδείξεις, κάνουμε Ακριβώς. κάτι Να βρω τον νόμιμο πελά ή μου, μπορεί να με να συλλάβουνε. διασυρθώ Ναι. κάπου. Δεν έχει σημασία που δεν είμαι κάποιο επώνυμο πρόσωπο, Ναι. αλλά το πρόσωπό μου, το σώμα μου, η ακαιρεότητά μου. Ναι. Και ήταν η απάντηση ότι μην ανησυχείς, υπάρχει προστασία για το κύκλωμα. Που δρούσαν ενόχλητο ουσιαστικά, χωρίς να μπορεί κάποιος να μας πειράξει, έτσι μου έλεγαν. Οπότε κάνουμε ό,τι κάνουμε, σίγουρα μη φοβάσαι για τίποτα. Αν κάποια μέρα δεν μπορούσε να πας σε κάποιο ραντεβού, σου ασκούσαν πίεση. Θα έλεγα ενοχλήσεις, όχι τόσο πίεση σε μένα προσωπικά. Τηλεφωνήματα του τύπου, πάλι για το οικονομικό φυσικά, έλα να δουλέψεις γιατί έλα και είσαι τόσο καλή, ή φιλοφρονήσεις. Του τύπου ότι είσαι τόσο καλή, τόσο κοινωνική, τόσο εμφανίσιμη, ας πούμε. Ως εκεί. Άρα σας είχανε, αν μου επιτρέπετε, με τη γλυκύτητα σας καθοδήγω, σας αγκάλιαζαν, όχι με, την αγρι, με μια Ακριβώς, άγρια. ακριβώς. Okay. Εάν μου επιτρέπετε, επειδή είσαστε νέα κοπέλα, έχετε κύκλο, μπορεί να σας έλεγαν ότι αν έχεις φίλες σου μπορούν να έρθουν και εκείνες, ότι περνάμε όλοι ωραία εδώ, σας χρησιμοποιούσαν και εσάς κατά κάποιο τρόπο για να φέρνουν και άλλα κορίτσια. Τώρα, σε μένα συγκεκριμένα δεν είχε γίνει κάποια τέτοια πρόταση. Αλλά γενικώς έχω ακούσει ότι οι κορίτσια φέρανε και γνωστές και... Εσείς από πότε αρχίσατε να νιώθετε αυτή τη δυσφορία για αυτό που βλέπατε τελικά να εξελίσσεται εις βάρος σας? Η αλήθεια είναι ότι εγώ από τα πρώτα ραντεβού άρχισα να το αισθάνομαι αυτό ότι δεν μου άρεσε το περιβάλλον. Γενικά κάτι δεν μου πήγαινε καλά. Δηλαδή λέω δεν μπορεί να γίνεται αυτό και να είναι όλα τόσο νόμιμα και